Γεια σας! Είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης και έρχομαι να σας παρουσιάσω και άλλες κριτικές κατσούνες. Σε αυτό το βίντεο χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί δεν θα σας δείξω μόνο μία κριτική κατσούνα, αλλά τρεις. Ας ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά και στην πορεία θα δείτε τους λόγους για τους οποίους τις επέλεξα. Η πρώτη μας κατσούνα είναι γιγαντιαίων διαστάσεων και είναι από ξύλο σικιάς. Δώστε μου ένα λεπτάκι να τη φέρω. Αυτή εδώ λοιπόν, βλέπετε, δεν χωράει καν στο πλάνο. Είναι κριτική κατσούνα από ξύλο σικιάς και το ύψος της είναι στο 1 μέτρο και 40 εκατοστά. Όπως έχετε μάθει, το ύψος μου είναι 1 μέτρο και 75 εκατοστά. Άρα αυτή η κατσούνα δεν συστήνεται για χρήση. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ ψηλή για να τη χρησιμοποιώ. Ωστόσο, αν θελήσω, αν μου αρέσει τόσο πολύ και θέλω να την χρησιμοποιήσω, μπορώ να την κοντίνω και να τη φέρω στο κατάλληλο ύψος. Το ξύλο της σικιάς είναι ανοιχτόχρωμο όπως βλέπετε, αλλά δεν την έχουμε αφήσει στο φυσικό της, της έχουμε κάνει κάποια καψίματα γύρω γύρω και βλέπετε εδώ πόσο όμορφη έχει γίνει. Γιατί αν μη τι άλλο, στις κατσούνες.gr βρίσκεται μόνο ιδιαίτερες και ξεχωριστές κατσούνες. Κάτι τέτοιο είναι και αυτή εδώ, γι' αυτό την ξεχώρισα. Το ξύλο της σικιάς είναι αρκετά ελαφρύ σαν ξύλο, άρα παρόλο που φαίνεται γιγαντιαία, δεν έχει βάρος. Λοιπόν, καλό θα είναι να δείτε και το πάχος του ξύλου. Δείτε το. Είναι αρκετά χοντρό. Δείτε αναλογικά με το χέρι μου. Έτσι. Και για να δούμε το εμβαδόν. Κάπου εδώ έχω τη μεζούρα. Απ' την άλλη τσέπη ίσως είναι μεζούρα. Τι βρήκαμε τη μεζούρα. Λοιπόν, το εμβαδόν της είναι 12 με 13 εκατοστά, όπως βλέπετε και εσείς εδώ. Και για να δούμε και το βάρος της, το οποίο είναι 1 κιλό και 150 γραμμάρια. Για το πάχος, το ύψος του ξύλου είναι πάρα πολύ ελαφριά. Αν ήταν πρίνος θα ήταν 2,5 κιλά τουλάχιστον. Πάμε να δούμε την επόμενη. Πάμε σε κάτι λίγο πιο κλασικό. Πάμε και μια που το ανέφερα σε πρίνο. Ανθεκτική, στιβαρή, ιδιαίτερη κατσούνα από ξύλο πρίνου σε σωστό για χρήση ύψος. Το ύψος της είναι στο 1 μέτρο και 20 εκατοστά. Μπορεί να κοπεί αν θελήσετε και να γίνει πιο κοντή. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει πιο ψηλή. Το βάρος της συγκεκριμένης είναι 650 γραμμάρια. Δεν θα σας κουράσει καθόλου σε καμία διαδρομή. Όπως βλέπετε είναι σκουρόχρωμη, είναι λουστραρισμένη. Δεν φοβάστε τίποτα, δεν θα σας πάθει τίποτα. Θα την έχετε μια ζωή και φυσικά έχει μια πάρα πολύ έντονη κούρμπα εδώ στη μέση, την οποία έρχεται και ζυγίζει, βλέπετε. Βλέπετε, όπου βολεύει να την κρατάμε ειδικά για ανάβαση και κατάβαση. Ανάλογα δηλαδή που τη χρειαζόμαστε. Πιστέψτε με, αν κάνετε πεζοπορίες θα είναι η καλύτερη παρέα, το καλύτερο στήριγμα. Δείτε τι, δεν μετρήσαμε εμβαδό. Το εμβαδόν της είναι 10 εκατοστά στο πάνω μέρος. Και άλλα 10 στο κάτω μέρος. Δέκα εκατοστά εμβαδόν, 1,20 το ύψος της και διαθέσιμη τουλάχιστον για λίγη ώρα ακόμα μέχρι να γίνει δική σας. Πάμε να δούμε την τελευταία. Οπ! Αυτό είναι βάρος. Ίσια κατσούνα, ίσια μαγκούρα θα έλεγα, από ξύλο αργουλιδιάς, αρκετά βαριά, σε καμία περίπτωση δεν τη συστήνω να την πάρετε για μια πεζοπορία, ειδικά αν έχετε να διανύσετε μεγάλη απόσταση, θα σας κουράσει. Παρόλα αυτά έχει τη χειρολαβή, έχει το σκηνάκι έτσι ώστε να μην μας φεύγει ποτέ από το χέρι και είναι στιβαρή.
σκάβει το χώμα κάτω. Κάτω έχω χώμα, γι' αυτό δεν ακούτε τους ήχους σε αυτό το βίντεο. Αλλά το σκάβει. Θα σας το δείξω. Πάμε να δούμε όμως τις βασικές μας πληροφορίες. Το ύψος της έρχεται στο 1 μέτρο και 32 εκατοστά. Πάμε να δούμε το βάρος της. Παναγία μου, και είναι και ασήκωτη. Ένα κιλό και 550 γραμμάρια. Και κάπου εδώ εμφανίζουμε τη μεζούρα και αρχίζουμε και μετράμε το εμβαδόν στο πάνω μέρος, όπου φτάνει στα 13 εκατοστά, και στο κάτω μέρος, όπου είναι ακριβώς το ίδιο, 12 εκατοστά. Είναι ίσια, είναι ανοιχτόχρωμη, είναι βαριά, είναι στιβαρή, είναι ανθεκτική, δεν είναι για μεγάλες αποστάσεις, θα σας κουράσει. Σε αυτό το βίντεο πρωταγωνιστούν τρεις κατσούνες. Η πρώτη κατσούνα, η γιγαντιαία από ξύλο σικιάς, σε ύψος περίπου 1 μέτρο και 40 εκατοστά. Η δεύτερη μας κατσούνα από ξύλο πρίνου, σε ύψος 1 μέτρο και 20 εκατοστά. Και η τρίτη από αργουλιδιά, σε ύψος 1 μέτρο και 32 περίπου εκατοστά. Δεν ξέρω ποια θα διαλέγατε, αλλά όποια και να διαλέγατε, σίγουρα είναι μια καλή επιλογή. Με γεια σας και ξαναλέω, προς το παρόν διαθέσιμες, δεν ξέρω για πόση ώρα ακόμα. Σε κάθε βίντεο που σας παρουσιάζω προσπαθώ να σας δείχνω ιδιαίτερα, τα πιο ιδιαίτερα μάλλον κομμάτια τα οποία έχω διαθέσιμα. Αν θέλετε να τα προλαβαίνετε εσείς πρώτοι, τότε κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το κουδουνάκι για να σας χτυπάει η ειδοποίηση ότι έχω ανεβάσει ένα καινούριο βίντεο και μία ακόμα ή και παραπάνω διαθέσιμες ιδιαίτερες κριτικές κατσούνες. Τρόπους επικοινωνίας θα βρείτε στο katsounes.gr. Για όλους εσάς που έχετε κάνει ήδη την εγγραφή σας, μπορείτε απλά να πατήσετε την υπενθύμηση αυτό το κουδουνάκι ώστε να βλέπετε τα βίντεό μας. Σας χαιρετώ, εγγραφή, γεια σας, πάω να ετοιμάσω τις επόμενες. Χαιρετώ. Όταν κάνεις γυρίσματα και κάποιοι σε αποσυντονίζουνε.